Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άττικα και αυτή είναι η τίτλη των σημαντικότερων ειδήσεων της ημέρας. Φωτιά στο πολιτικό σκηνικό για τη σύνθεση των ευρωψηφοδελτίων. Αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις για τον Φρέντι Μπελέρη. Κόκκινη κάρτα Κασελάκη στον Δημήτρη Παπανότα. Το παρασκήνιο της αποπομπής του. Σε θέσεις μάχης τα κομματικά επιτελεία για τις ευρωκάλπες. Οι περιοδίες των αρχηγών. Ανεβάζει τους τόνους η Άγκυρα. Τουρκικές προκλήσεις, παραμονές της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν. Οι απειλητικές δηλώσεις του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας για τα θαλάσσια πάρκα και η απάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πώς αντιμετωπίζει το κλίμα που διαμορφώνεται η Αθήνα. Επεκτείνουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες. Παγκόσμιος συναγερμός. Αγωνία για τα αντίπεινα του Ισραήλ. Οι πιέσεις της Ουάσιγκτον προς τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Κακοκαιρία εξπρες χτυπάει αύριο τη χώρα. Βύθιση από τις υψηλές θερμοκρασίες σε χαμηλές. Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο της αλλαγής του καιρού. Φωτιές ανάβει στο πολιτικό σκηνικό υποψηφιότητα του Ιπποκράτηση Δημάρχου Χιμάρας Φρέντι Μπελέρη με την αντιπολίτευση να επιτίθεται στη Νέα Δημοκρατία για το παρελθόν του υποψήφιου Ευρωβουλευτή. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για υποκριτική ευαισθησία του Πρωθυπουργού για την ομογένεια της Αλβανίας με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να απαντάει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέκαθεν βρισκόταν κοντά στους ομογενείς. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί το Μέγαρο Μαξίμου πως εργαλειοποιεί την υπόθεση Μπελέρη. Την ίδια στιγμή, ο Στέφανος Κασελάκης κατατόμησε τον υποψήφιο Ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπανότα για τα σχόλια που είχε κάνει στο παρελθόν σχετικά με την κακοποίηση γυναικών. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με το βίντεο για τις αντιδράσεις γύρω από την υποψηφιότητα Μπελέρη. Δρυμία κριτική στην κυβέρνηση ασκείται από την αντιπολίτευση μετά την ανακοίνωση της συμμετοχής του εκλεγμένου Δημάρχου Χιμάρας Φρέντι Μπελέρη στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Από την πλευρά της η κυβέρνηση υπεραμείνεται της επιλογής της με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να δηλώνει πως το Μέγαρο Μαξίμου θα δει πως θα χειριστεί το ενδεχόμενο εκλογής του στο Ευρωκοινοβούλιο σε σχέση με το ζήτημα της διεκδίκησης από την πλευρά του Δήμου της Χιμάρας. Ο Πρωθυπουργός δεν θυμήθηκε την ομογένεια συνολικά. Και με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για την άρση των περιορισμών και με την επιστολική ψήφο που ψήφισε μόνο η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τη Χιμάρα και τη Βόρεια Ήπειρο, δεν το θυμήθηκε τώρα, γιατί αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον υποψήφιο Φρέντι Μπελέρη, έχει να κάνει συνολικά. Επισκέφθηκε, έκανε συγκεκριμένες δηλώσεις και η στάση μας όλη αυτή τη χρονική περίοδο, που είναι ένα μεγάλο διάστημα, δείχνει μια συνέπεια. Να σταλεί και ένα μήνυμα. Έτσι, ηχηρό, το οποίο τι θα λέει το μήνυμα, ποιο είναι το περιεχόμενό του, ότι όχι στην Ελλάδα δεν ανεχόμαστε την παραβίαση του κράτους δικαίου, δεν ανεχόμαστε την παραβίαση των δικαιωμάτων του περιπτωτικού ελληνισμού. Και αυτό το δεν το ανεχόμαστε, το εκφράζουμε με έναν βαθιά πολιτικό τρόπο, επιλέγοντας τον Μπελέρη. Τα πειρά του στον Κυριάκο Μητσοτάκη έστρεψε μέσω του Άττικα και της εκπομπής χωρίς μακιγιάς ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελος. Ακόμα και αυτή η ματιά του κυρίου Μητσοτάκη προς τον κύριο Μπελέρη θεωρώ ότι έχει ένα μεγάλο βαθμό υποκρισίας. Γιατί όταν εμείς ζητάγαμε να είμαστε αυστηροί στην αλβανική κυβέρνηση, ο κύριος Μητσοτάκης συμμετείχε σε φιέστε με τον Πρωθυπουργό. Καθυστερημένα το σκέφτηκε ο κύριος Μητσοτάκης και εκ των υστέρων, όταν προφυλακίστηκε και κρατείται για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και θεωρώ σε αντίθεση με τα ανθρώπινα δικαιώματα ο κύριος Μπελέρης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Θανάσης Γλαβίνας αναρωτήθηκε αν υπήρχε ομοφωνία στο κυβερνών κόμμα για την υποψηφιότητα Μπελέρη. Σημειώνοντας πως ο κύριος Γεραπετρίτης και η κυρία Παπαδοπούλου ήταν αρνητικοί. Τα κίνητρα ποια είναι λοιπόν, είναι εθνικά, είναι ευρωπαϊκά, είναι καθαρά ψηφοθυρικά. Καθαρά εθνικά. Είναι για να κόψουν το κύμα του Βελόπουλου. Είναι γιατί η Νέα Δημοκρατία πέφτει στις δημοσκοπήσεις και τα νούμερα στο Μαξίμου, όπως βλέπουμε, δεν είναι καλά. Το εργαλειοποιείτε απόλυτα, με απόλυτο τρόπο. Αυτό είναι δική σας γνώμη. Με απόλυτο τρόπο. Στηρίξαμε τον κύριο Μπελέρη στο θέμα της φυλάκησής του, αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με την εκλογική μάχη πλέον, ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Εμείς θα κρίνουμε τον κύριο Μπελέρη εφόσον εκτίθεται στην πολιτική, βάζει υποψηφιότητα, ζητάει το σταυρό του ελληνικού λαού με βάση τις θέσεις που θα πει στον ελληνικό λαό και με βάση τις θέσεις του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο ανήκει και είναι υποψήφιος. Και έτσι θα τον κρίνουμε και θα τον κρίνουμε αυστηρά. Αυτό δεν έχει καμιά σχέση με το ότι εμείς στηρίξαμε, για παράδειγμα, γι' αυτό το λέω, ενάντια στο ράμα, στην πολιτική της αλβανικής κυβέρνησης και την αδικία
που του έκανε. Τη φυλάκησή του, ναι, ναι. Για σκοτεινό παρελθόν του κυρίου Μπελέρη, έκανε λόγο ο υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νίκος Φίλης. Είχε σχέση με παρακρατική οργάνωση. Υπάρχει δήλωση του Ανδρέα Πανδρέου ότι πρόκειται για άκρως επικίνδυνη περίπτωση που από εμάς δεν θα συγκαλυφθεί. Και πρόκειται για τη σύλληψη του κυρίου Μπελέρη όταν ερχόταν από την Αλβανία στην Ελλάδα. Με όπλα, σε ένα αυτοκίνητο μέσα, 10 Καλάσνικοφ. Είναι πατεντάτος ακροδεξιός. Είναι άνθρωπος με συνωμοντική δράση εις βάρος των εθνικών συμφερόντων. Η συμμετοχή του κυρίου Μπελέρη στο γαλάζιο ευρωψηφοδέλτιο δημιουργεί ένα ακόμα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές. Σύνδεση με την αίθουσα σύνδεξης και το Γιάννη Μπασκάκη για να δούμε πώς σκέφτεται να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης για την υποψηφιότητα Μπελέρη και αν υπάρχει σκέψη να μην είναι τελικά στην γαλάζια ευρωλίστα. Όχι, όχι, Αθηνά, δεν υπάρχει τέτοια σκέψη στην κυβέρνηση. Στην κυβέρνηση επιμένουν στην υποψηφιότητα του κ. Μπελέρη και υπεραμείνονται αυτής της επιλογής τους. Κυβερνητικές πηγές με τις οποίες συνομιλήσαμε νωρίτερα μας παρέπεμπαν στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από τις Βρυξέλλες, τις οποίες έκανε νωρίτερα. Θυμίζω ότι εκεί ο Πρωθυπουργός δήλωσε πως υποστήριξε πως η υποψηφιότητα του κ. Μπελέρη έχει έναν πολύ βαρύ συμβολισμό και είπε πως όσοι ενδιαφέρονται για τα δικαιώματα της μειονότητας στην Αλβανία το αντιλαμβάνονται. Να σου πω τι συμβαίνει, Αθηνά. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι στο Μέγαρο Μαξίμου βλέπουν τις σημαντικές διαρροές ψηφοφόρων προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, βλέπουν τις δημοσκοπήσεις. Θυμίζω την μεγάλη δημοσκόπηση του Άττικα που αποτυπώνει τις μετακινήσεις από το πολιτικό φάσμα της δεξιάς ψηφοφόρων σε σχηματισμούς δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, σε κόμματα και σχηματισμούς δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Στο Μέγαρο Μαξίμου, λοιπόν, ποντάρουν στην υποψηφιότητα του κυρίου Μπελέρη, θεωρούν ότι θα ενισχύσει την προσπάθειά τους να συγκρατήσουν τέτοιου είδους διαρροές ψηφοφόρων τους στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και ελπίζουν, εκτιμούν ότι θα μπορέσουν να προσελκύσουν και ψήφους από την Ομογένεια. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιάννη Μπασκάκη, και να δούμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων Μητσοτάκη για την υποψηφιότητα Μπελέρη. Καταρχάς θέλω να είμαι σαφής ότι δεν είναι δουλειά μου να μιλώ για μεμονωμένες υποψηφιότητες, καθώς έχουμε 42 υποψηφίους και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να φανεί ότι κάνω κάποια διακριτική μεταχείριση υπέρ οποιοδήποτε υποψηφίου. Όμως θα πω ότι η υποψηφιότητα του Φρέντι Μπελέρη έχει αυταπόδεικτα έναν πολύ βαρύ συμβολισμό, τον οποίο νομίζω ότι όλοι όσοι ενδιαφέρονται πραγματικά και όχι στα λόγια για τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία, τον αντιλαμβάνονται. Εκτός του ευρωψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ, έθεσε ο Στέφανος Κασελάκης τον δημοσιογράφο Δημήτρη Παπανώτα μετά τη δημοσιοποίηση παλαιότερου σχολείου του για τις κακοποιημένες γυναίκες. Αν και ο δημοσιογράφος έκανε λόγο για κοπτοραπτική των δηλώσεών του, οι εξηγήσεις δεν κρίθηκαν επαρκείς, ενώ και η συνυποψήφιά του, Σοφία Μπεκατόρου, αντέδρασε έντονα. Νέες εσωκομματικές δονήσεις προκαλεί στην Κουμουνδούρου η αποπομπή του Δημήτρη Παπανώτα από το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Οι σεξιστικές δηλώσεις του γνωστού δημοσιογράφου προκάλεσαν την αντίδραση της Σοφίας Μπεκατόρου με τον ίδιο να απαντά το πρωί σε όσους τον επέκριναν, κάνοντας λόγο για κοπτοραπτική των όσων είχε αναφέρει κατά το παρελθόν. Και να ανασύρουμε από το παρελθόν και να φτιάχνουμε, να κόβουμε, να ράβουμε και αυτά. Αυτά είναι, όπως καταλαβαίνεις, όχι απλά πολιτικές απρέπειες, είναι. Τι να το πω. Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω. Το πεντάλεπτο έγινε φυσικά στα πλαίσια των εκπομπών των ψυχαγωγικών 1,5 λεπτό και το 1,5 λεπτό το πήραν οι καλοθελητές και το κάνανε 5 δεύτερα. Τι νόημα να βγάλει ο άλλος από τα 5 δεύτερα, τι αφορούσε, γιατί υπόθηκε, πώς υπόθηκε, με ποιο πνεύμα. Δεν καταλάβαινε ο άλλος τίποτα. Ελπίζω ότι θα φροντίσει το ίδιο το κόμμα να σταθεί όπως πρέπει. Περιμένω να κάνει και αυτό την κίνησή του. Διότι πράγματι δεν μπορούμε να λέμε ότι φέρνουμε ανθρώπους με νέες ιδέες και οι άνθρωποι που έρχονται όχι μόνο να έχουν απαρχαιωμένες, αλλά είναι και οι προσωπικές τους απόψεις. Ας διαβάσουν λίγο περισσότερο, ας ενημερωθούν. Για να σας πω την αλήθεια, σε μια ομάδα πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να μπορούν να σταθούν με γνώση, αλλά με το αίσθημα για το κοινό καλό και, εν πάση περιπτώσει, να μην στρουθοκαμιλίζουμε. Μετά τις έντονες αντιδράσεις, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασελάκης, ανακοίνωσε ότι ο Δημήτρης Παπανώτας δεν θα συμπεριληφθεί εν τέλει στο ψηφοδέλτιο του κόμματος. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο πρόεδρος πρέπει να παρέμβει για να μην φορτώσει ευθύνες αλλού, νύπτοντας τα σχήρας του. Ειδικά επειδή γυναίκες, δυστυχώς, ακόμα υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις, ανισότητες και έμφυλη βία. Με λύπη αναγκάζομαι να εξαιρέσω από το ευρωψηφοδέλτιο τον Δημήτρη Παπανώτα. Γνωρίζω ότι εξέδωσε διορθωτική ανακοίνωση, όμως το θέμα στο οποίο
οποίο αναφέρθηκε είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και δεν χωρίς συζήτηση. Ιδίως για το κόμμα που έχει προμετωπίδα του τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα. Είχα μιλήσει με πολύ υψηλά ιστάμενους του κόμματος και τους είπα: αν δεν έχετε τα κότσια να αντιμετωπίσετε τις επιθέσεις που σίγουρα θα δεχτώ, γιατί είμαι ένας υποψήφιος ο οποίος πάντα είναι στο κέντρο της προσοχής, τότε να παραιτηθώ. Και μου είπαν: όχι, Δημήτρη μου, είμαστε δίπλα σου και στο πλευρό σου. Δεν βλέπω να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Τη θέση του Δημήτρη Παπανότα στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα πάρει ο διδάκτορ βιολογίας και μέλος του Σωματείου Ατόμων με Νευρομυϊκές Παθήσεις Κώστας Σιδηρόπουλος. Σύνδεση με την αίθουσα σύνδεξης και τον Ιάσονα Σχοινά Παπαδόπουλο. Ιάσονα, τι προβλήματα δημιούργησε στη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ η αποπομπή Παπανότα? Είναι προφανές Αθηνά ότι ακριβώς επειδή αύριο είναι η κεντρική εκδήλωση του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπου ο Στέφανος Κασαλάκης αναμένεται να παρουσιάσει τους 42 υποψήφιους ευρωβουλευτές του κόμματος. Και ο στόχος ήταν να έχει πανηγυρικό χαρακτήρα. Αυτό λένε βέβαια και κομματικές πηγές ακόμη και τώρα ότι θα έχει πανηγυρικό χαρακτήρα. Ωστόσο, είναι δεδομένο ταυτόχρονα ότι ένα 24ωρο πριν την μεγάλη κεντρική εκδήλωση, το γεγονός αποπομπής του Δημήτρη Παπανότα, αν μη τι άλλο, επισκιάζει την αυριανή ημέρα. Βέβαια, να σου πω ότι με την επιστροφή του Στέφανου Κασελάκη από τις ΗΠΑ στην Κουμουνθούρου, φουλάρουν τις προεκλογικές μηχάνες του κόμματος. Άλλωστε, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο ξεκινά και η ναυτική εβδομάδα, η ναυτική περιοδία του Στέφανου Κασελάκη, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να αναμένεται να επισκεφθεί συνολικά 26 νησιά σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, προκειμένου να αναδείξει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των νησιών και συνολικά τα ζητήματα της νησιωτικότητας. Πάντως, παρά τις εσωκομματικές αναταράξεις των τελευταίων 24 ώρων, πηγές της Κουμουνδούρου επισημαίνουν πως ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει και με θετική ματιά την ανωδική πορεία που ακολουθεί στις δημοσκοπήσεις, ενώ είναι πεπισμένη πως από την πλευρά του το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα συνεχίσει την ανωδική του πορεία. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Άσονα Σχοινά Παπαδόπουλο, και να πάμε εμείς στην Μαριτίνα Ζαφυριάδου, για να δούμε με ποιους υποψηφίους θα κλειδώσουν τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ και ποιο είναι το προφίλ που θέλει να δώσει στην ευρωλίστα της η Χαριλάου Τρικούπη. Μέχρι αύριο το βράδυ, Αθηνά, θα γνωρίζουμε, γιατί παραμένουν 8 θέσεις κενές. Υπενθυμίζω ότι αύριο τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία, οπότε όλα τα κόμματα πρέπει να καταθέσουν πλήρως τα ευρωψηφοδέλτια τους. Στην Χαριλάου Τρικούπη τώρα μιλούν για ένα ψηφοδέλτιο κόσμημα, με ανθρώπους που έχουν σπουδαία βιογραφικά, με ανθρώπους από όλη τη χώρα και από όλους τους επαγγελματικούς κλάδους, ικανούς να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα και έχουν πάντως πολλά να δώσουν στο Ευρωκοινοβούλιο, εκπροσωπώντας επάξια τη χώρα τους. Να σας πω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει το βλέμμα του στραμμένο στη δεύτερη θέση και μάλιστα με ένα ισχυρό ποσοστό, προκειμένου την επόμενη μέρα ο Νίκος Ανδρουλάκης να έχει λυμμένα τα χέρια του για να αναλάβει πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση ανασυγκρότησης της κεντροαριστεράς. Αυτό λοιπόν σκοπεύουν να το πετύχουν με ένα ψηφοδέλτιο που αύριο, πέραν από μία ή δύο εκπλήξεις που υπόσχονται οι συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη, θα έχει ανθρώπους που θα είναι αυτό που λέμε στην καθομιλουμένη ψηφοσυλλέκτες. Θα είναι οι άνθρωποι που οι κομματάρχες, μάλιστα, μάλλον σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, όπου φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει πρόβλημα. Είναι αναμονή λοιπόν των ονομάτων. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μαριτίνα Ζαφυριάδου, και να καλωσορίσω στο στούντιο τον Βασίλη Σκουρή. Βασίλη, είδαμε τις αντιδράσεις για την υποψηφιότητα Μπελέρη, αλλά και την απομάκρυνση του κύριου Παπανότα λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μας είπε και ο Ιάσονας για την αυριανή ανακοίνωση. Βλέπεις λοιπόν να υπάρχει θέμα με τη συγκρότηση των ευρωψηφοδελτίων? Ποια είναι τελικώς τα κριτήρια των κομμάτων? Τώρα τα κριτήρια νομίζω φαίνονται σε όλους. Το πρώτο είναι ισοκομματικές ισορροπίες και σκοπιμότητες. Το δεύτερο είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να φέρουν ψήφους συνήθως από το πεδίο του lifestyle, χωρίς να έχουν και πολύ μεγάλη γνώση για τα θέματα της Ευρώπης. Μίλησε και η Μαριτίνα για ψηφοσυλλέκτες, δεν ξέρω αν είναι σε αυτό το φάσμα. Των πραγμάτων. Είναι πρόσωπα που συμβουλίζουν κάτι, όπως ο κύριος Μπελέρη για παράδειγμα. Είναι το ένα κόμμα να πάρει μεταγραφή από το άλλο. Η γνώμη μου είναι ότι την ευθύνη τη σημαντική την έχουν οι πολιτικοί αρχηγοί. Γιατί δεν είναι μόνο τα πρόσωπα που βάζουν στα ψηφοδέλτια, είναι και το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε μάθει τίποτε απολύτως για τη θέση τους για την Ευρώπη. Και μπορεί να βγω ψεύτης, αλλά ο κύριος Παπανότας είναι η αρχή. Γιατί θα δούμε και άλλα που θα βγουν το επόμενο διάστημα. Θα θυμίζει, κάποια ψηφοδέλτια θα θυμίζουν τους 10 μικρούς νέγρους που θα φεύγει ο ένας μετά από τον άλλον, αν καλά καταλαβαίνω από αυτά που ήδη αρχίζουν και συζητούνται. Και να πω ακόμα
ότι όλα αυτά είναι ένα φαινόμενο κρίσης του πολιτικού συστήματος. Όμως, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι ικανότατοι σε όλα τα ψηφοδέλτια με βάση τις πολιτικές τις οποίες προσβεύουν τα κόμματά τους και ο κάθε ψηφοφόρος επιλέγει και καλό είναι αυτοί οι άνθρωποι να προβληθούν και σε αυτούς τους ανθρώπους να δώσουν βάρος, να δώσει ο πολίτης την ψήφο του για να πάει στην Ευρωβουλή. Γιατί αυτές οι Έλληνες ευρωβουλευτές είναι 21 στους 720 και κάτι που έχει το Ευρωκοινοβούλιο. Οι 5 είχαν πέρα δώσει με τη δικαιοσύνη. 2 ήταν προφυλακισμένοι στους 21. Είναι μεγάλο ποσοστό αυτό. Πρέπει να το διασφαλίσουμε. Πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα αν πραγματικά πιστεύουν τα κόμματα ότι έχει ρόλο το Ευρωκοινοβούλιο. Και αφού έχει ρόλο το Ευρωκοινοβούλιο, ας βγάζαν τους πιο άξιους. Ας δίναν αυτούς που τα πήγαιναν και θα προσπαθούσαν να επηρεάσουν αποφάσεις. Βασίλη, μίλησες για κρίση. Θεωρείς ότι υπάρχει ζήτημα εκλογικού συστήματος που επαναφέρει τη λίστα στην επικαιρότητα? Ζήτημα πολιτικού εκλογικού συστήματος υπάρχει, Αθηνά, έχεις δίκιο. Μόνο που αυτό είναι σαν το μαχαίρι. Αν το έχεις το μαχαίρι και κόβεις το ψωμί ή κάτι το κρέας, είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο. Αν το έχεις για να φωνεύσεις άνθρωπο, είναι ένα φωνικό εργαλείο. Η λίστα λοιπόν που υπήρχε μέχρι σήμερα, είδαμε ότι οι αρχηγοί συνήθως βάζανε, επειδή τα κόμματα δεν λειτουργούν δημοκρατικά, δεν λειτουργούν συλλογικά, βάζανε τους κολλητούς τους, βάζανε αυτούς που ήθελαν. Πολλές φορές βάζανε ανθρώπους που έγιναν αντικείμενο συζήτησης και χλεβασμού στην Ευρώπη. Δεν σημαίνει από χέρι ότι το ένα εκλογικό σύστημα είναι καλύτερο από το άλλο. Όμως ο Σταυρός πάντα είναι το καλύτερο σύστημα με την προϋπόθεση ότι βάζουν στα ψηφοδέλτια άξιους ανθρώπους. Και η λίστα, εφόσον τα κόμματα λειτουργούν δημοκρατικά και δεν βάζει ο κάθε αρχηγός στους κολλητούς του. Θέλω να πω ότι έγινε συζήτηση στην αρχή, πριν από ένα χρόνο, ο κ. Μητσοτάκης έλεγε ότι θα επαναφέρει τη λίστα για να μπουν πιο άξιοι άνθρωποι από ό,τι με το Σταυρό προτίμηση. Στην εξίσωση όμως, Βασίλη, μπαίνουν και οι ψηφοφόροι. Αυτή είναι τελικώς που βεβαίως αποφασίζουν. Στο Σταυρό αυτοί είναι που αποφασίζουν, αλλά αποφασίζουν πάνω σε αυτούς που θα τους δώσεις. Που θα προτείνεις εσύ. 41, πάνω στους 41. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Θεωρείς λοιπόν ότι θα έπρεπε να είναι διαφορετικά τα κριτήρια, να μην έχουν συμβολισμούς, αλλά να είναι με βάση το βιογραφικό των υποψηφιότητες. Θα είναι πιο δημοκρατικό, θα δίνεις καλύτερες επιλογές ίσως στους ψηφοφόρους. Και συμβολισμούς μπορεί να έχουν και μικροκομματικές σκοπιμότητες θα έχουν για να συλλέξουν ψήφους, αλλά σίγουρα θα χρειάζονται πολύ πιο άξιοι άνθρωποι. Θέλω να φέρω ένα μόνο παράδειγμα για από το μακρινό παρελθόν. Όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε βάλει στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ και έστειλε στο Ευρωκοινοβούλιο τον καθηγητή, τον Δημήτρη Τσάτσο, ήταν αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά με ένα τεράστιο σεβασμό. Θέλαν να φτιάξουν οι Γερμανοί, η Ευρώπη, να φτιάξει το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Δεν λέω αν ήταν καλό ή κακό, καθένας κρίνεται σε αυτό, αλλά είπαν Δημήτρης Τσάτσος. Ήταν ένα πρόσωπο που επηρεάζει, που μπορεί να κάνει λόμπι, που μπορεί να προωθεί θέματα. Αυτά, λοιπόν... Υπάρχει και ένα ζήτημα όμως πολιτικού προσωπικού σε αυτό που αναφέρεις όμως. Υπάρχει έλλειψη πολιτικού προσωπικού. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί ικανότατοι άνθρωποι στην Ελλάδα που δεν αναδεικνύουν μέσα και αρκετά. Έξω από τα κόμματα, μέσα και έξω από τα κόμματα, που αν οι αρχηγοί θέλουν, θα μπορούσαν αυτά τα πρόσωπα να τα επιλέξουν. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Βασίλη Σκουρή. Νέα ένταση προκαλεί η Τουρκία, καθώς μετά την αντίδραση για τα θαλάσσια πάρκα που σχεδιάζει η χώρα μας στο Αιγαίο, Τούρκοι αξιωματούχοι προχώρησαν σε εμπριστικές δηλώσεις. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας δήλωσε πως η χώρα του βρίσκεται σε ετοιμότητα για να αποτρέψει τετελεσμένα στο Αιγαίο. Απάντηση στην τουρκική πρόκληση έδωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες, λέγοντας πως η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο Αιγαίο με βάση το διεθνές δίκαιο. Οξύνει περαιτέρω το κλίμα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας η Άγκυρα με αφορμή τις εξαγγελίες της Αθήνας για δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και το Ιόνιο. Η τουρκική πλευρά επιμένει στη ρητορική της περί αμφισβήτησης της κυριαρχίας νησιών, κατηγορώντας την Ελλάδα για προσπάθειες δημιουργίας καθεστώτος μόνο μέρος. Από τις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως η ημερομηνία της επικείμενης επίσκεψής του στην Άγκυρα έχει οριστικοποιηθεί για τις 13 Μαΐου, ενώ απάντησε. Η Ελλάδα ασκεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο Αιγαίο με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Και από εκεί πέρα μου προκαλεί και εμένα εντύπωση αυτή παντελώς αδικαιολόγητη αντίδραση της Τουρκίας για μια πρωτοβουλία που στο κάτω-κάτω έχει περιβαλλοντικό χαρακτήρα. Η Ελλάδα θα προχωρήσει στη δημιουργία αυτών των θαλασσίων πάρκων όπως έχω δεσμευθεί και στο πρόσφατο συνέδριο των ωκεανών το οποίο διοργανώθηκε στην Αθήνα. Είχαν προηγηθεί πηγές του τουρκικού Υπουργείου
Υπουργείου Άμυνας που αναφέρονταν στο θέμα της δημιουργίας των θαλάσσιων πάρκων, λέγοντας: Το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας έχει αναλάβει τις απαραίτητες διπλωματικές πρωτοβουλίες σχετικά με τα πάρκα που σχεδιάζεται να ανακοινωθούν και έχει δηλώσει ότι μονομερείς de facto καταστάσεις στα νησιά, νησίδες και βράχους, των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί με συνθήκες, δεν θα γίνουν αποδεκτές και δεν θα έχουν καμία νομική συνέπεια. Ως Υπουργείο βρισκόμαστε σε επαγρύπνηση για την προστασία των δικαιωμάτων, των ενδιαφερόντων και των συμφερόντων μας στο Αιγαίο και την αποτροπή των μονομερών προσπαθειών της Ελλάδας για τη δημιουργία καθεστώτος μονομερός. Όλες αυτές οι ενέργειες, όλες αυτές οι κινήσεις έχουν καθαρά στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, έχουν περιβαλλοντολογικό χαρακτήρα ευρύτερα όλες οι κινήσεις της χώρας και βέβαια η Ελλάδα είναι μια κυρίαρχη χώρα, δεν υποχωρεί στα κυριαρχικά της δικαιώματα και σε σχέση με την γείτονα χώρα, συνεχίζουμε και πιστεύουμε στη συνέχιση του διαλόγου. Επόμενο ορόσημο στο ζήτημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα στις 13 Μαΐου. Να παραμείνουμε στο θέμα και να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνδεξης και τον Γιώργο Τσακίρη για να δούμε ποια είναι η αντίδραση από το Υπουργείο Εξωτερικών για τις νέες προκλητικές δηλώσεις. Πώς θα κινηθεί λοιπόν διπλωματικά η Αθήνα, την ώρα μάλιστα που κλείδωσε η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Τουρκία για τις 13 Μαΐου, Γιώργο. Ναι, είναι αλήθεια ότι επίσημη αντίδραση από το Υπουργείο Εξωτερικών δεν έχουμε και δεν θα μπορούσαμε να έχουμε γιατί έχει καλύψει ο Πρωθυπουργός την όποια αντίδραση της Ελλάδας. Είναι σε ετοιμότητα, παρακολουθώντας, επισημαίνει συνέχεια και με κάθε τρόπο ότι δεν είναι... Είναι αμυγός περιβαλλοντολογικό το θέμα. Και δεύτερο το οποίο μαθαίνουμε από κύκλους του Υπουργείου Εξωτερικών είναι ότι η Ελλάδα προσπαθεί να μην ανεβάζει τους τόνους, μια και την ερχόμενη εβδομάδα, Δευτέρα ή Τρίτη, ξεκινάνε τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και οι επαφές μεταξύ των δύο Υπουργών Εξωτερικών για να προετοιμάσουν τη σύσκεψη, τη συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη στις 13 Μαΐου. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο Τσακίρη. Περιοδίες ανά την Ελλάδα ξεκινούν άμεσα οι πολιτικοί αρχηγοί με στόχο τόσο τη συσπήρωση των ψηφοφόρων τους και την αποφυγή της χαλαρής ψήφου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιστρέφει από τις Βρυξέλλες και αύριο αναχωρεί για τη Μυτιλίνη, ενώ ο Στέφανος Κασελάκης το Σάββατο αναχωρεί για περιοδεία στις Κυκλάδες. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται από σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ενώ στη συνέχεια θα περιοδεύσει σε νησιά των Κυκλάδων. Την ίδια στιγμή αναμένονται με ενδιαφέρον τα τελευταία ονόματα που θα κλειδώσουν τα ευρωψηφοδέλτια της Κουμουνδούρου και της Χαριλάου Τρικούπη. Με περιοδίες ανά την Ελλάδα συνεχίζουν την προεκλογική τους εκστρατεία οι αρχηγοί των κομμάτων 7 εβδομάδες πριν από τις ευρωεκλογές. Την ίδια ώρα στελέχοι και υποψήφοι ευρωβουλευτές διασταυρώνουν τα ξύφη τους στα τηλεοπτικά πάνελ και τους ραδιοθαλάμους. Ευθεία επίθεση στο Στέφανο Κασελάκη εξαπέλυσε ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορύδης μιλώντας ηρωνικά για πλήρη ιδεολογική προσχώρησή του, αλλά αναλύοντας και τι ακριβώς κάνει ο κ. Κασελάκης στη ριζοσπαστική αριστερά κατά τη γνώμη του. Προσέξτε τι τους έχει πει από τη στιγμή που έχει αναλάβει. Τους έχει πει τι ωραίες και καλές είναι οι επενδύσεις και το πώς η αριστερά πρέπει να έχει και να ασχολείται συστηματικά με το θετικό ρόλο του κεφαλαίου. Τους έχει πει τι καλό που είναι το ΝΑΤΟ και μάλιστα ότι είναι μια καταπληκτική ιερή συμμαχία. Έχει μιλήσει ανοιχτά υποστηρικτικά για το Ισραήλ. Η αριστερά αυτό δεν το έχει κάνει ποτέ. Για μια πρωτόγνωρη και όμορφη διαδικασία συμπλήρωσης του ευρωψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε η γραμματέας του κόμματος Ράνια Σβίγκου, που υποστήριξε ότι δεν υπάρχει καμία στροφή του ΣΥΡΙΖΑ ως προς πάγιες και διακηρυγμένες θέσεις του και έθεσε το διακύβευμα των ευρωεκλογών. Γιατί θέλουν να φιλοτεχνήσουν ένα προφίλ και του ΣΥΡΙΖΑ και του Προέδρου του της αναξιοπιστίας, της μετάλλαξης, της στροφής κτλ. Η αλήθεια είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε πολύ πρόσφατα συνέδριο. Mm-hmm. Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ πρόσφατα ψηφισμένες και αυτές είναι οι θέσεις ενός αριστερού προοδευτικού κόμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτσι κι αλλιώς ένα κόμμα της κυβερνώσεως αριστεράς, είναι η αξιωματική αντιπολίτευση mm-hmm. Και πιστεύω ότι είναι το μόνο κόμμα που αυτή τη στιγμή μπορεί να αποτελέσει την εναλλακτική στην σημερινή αλαζονική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μόνο γιατί του. Ένα σημαντικό διακύβευμα επίσης για αυτές τις εκλογές mm-hmm. είναι να σταματήσει η αλαζονία του 41%. Για πολιτικό εκβιασμό κατηγόρησε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Θανάσης Γλαβίνας, υποστηρίζοντας ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να βάλει φραγμό στα κακοσκήμενα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Θα έχουμε πρόβλημα στάθεια στη χώρα, λέει. Αν δεν ψηφίσει ο κόσμος στη Νέα Δημοκρατία. Αυτόν τον πολιτικό εκβιασμό δεν τον καταλαβαίνω. Κύριε Γλαβία, ποια είναι η αστάθεια. Αν δεν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία, θα έχει αστάθεια η χώρα. Απέναντι λοιπόν σε αυτές τις πολιτικές που κάνει η Νέα Δημοκρατία για ψηφοθυρικούς λόγους, που επιτρέπει την εσωκέρδεια. Ο πύρος είναι ψηφοθυρικός. Που επιτρέπει τη συγκάλυψη. Πού. Άρα απέναντι σε αυτά πρέπει να μπει ένα φραγμό, κύριε Αλβαθινού, και αυτό μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή μόνο το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η θέση μας και γι' αυτό ζητάμε εμείς την εμπιστοσύνη των Ελληνών πολιτών.
Για μια έντονη προσπάθεια να μπει το lifestyle στη ζωή του ελληνικού λαού, μίλησε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, σημειώνοντας ότι αυτό αποπροσανατολίζει από την κουβέντα που θα έπρεπε να περιστρέφεται γύρω από ζητήματα της πολιτικής, των θέσεων των κομμάτων, του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ούτω καθεξής. Εγώ δεν είμαι δραστήριος στα social media. Βασικά γίνατε... Τα social media είναι μαζί σας, με εμένα. Η λογική λίγο κουτσομπολιό, λίγο lifestyle, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, αποπροσανατολίζει, δημιουργεί συνειδήσεις χυλό μέσα στο λαό μας και στην νεολαία, δεν αποδίδει αυτό που πρέπει να είναι η πολιτική συζήτηση, ιδιαίτερα μπροστά μάλιστα σε μια σημαντική μάχη όπως είναι η Ευρωεκλογή. Για πλήρη μεταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε η Έφη Αχτσιόγλου, προσθέτοντας πάντως ότι τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν να εκφράσουν την κοινωνική δυσφορία αφού δεν έχουν καθαρές προγραμματικές θέσεις και πλήρως αντιπαραθετική στρατηγική με τη δεξιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπό τη νέα του ηγεσία έχει οδηγηθεί σε πλήρη μεταστροφή. Όχι μόνο έχει πάρει οριστικό διαζύγιο με την αριστερά, αλλά απομακρύνεται και από στοιχειώδεις προοδευτικές θέσεις. Πρόσφατα ενσωμάτωσε και το δόγμα πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Στο μεταξύ, οι αρχηγοί των κομμάτων βάζουν ήδη τις τελευταίες πινελιές στα ευρωψηφοδελτιά τους, που μέχρι αύριο τα μεσάνυχτα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί. Εξηγήσεις για τις δηλώσεις του αναφορικά με τη βάπτισή του που προκάλεσαν αντιδράσεις έδωσε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε ότι το μόνο θαύμα που υπάρχει είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναστηθεί μετά από όσα έχει περάσει τους τελευταίους μήνες. Όταν έριξε το λάδι στην Βολιβήθρα, σχηματίστηκε ένα σταυρός. Έντονες αντιδράσεις εντός αλλά και εκτός Κουμουνδούρου έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του Στέφανου Κασελάκη αναφορικά με τη βάπτισή του, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να επανέρχεται σήμερα διευκρινίζοντας ότι δεν μιλούσε για θαύμα, ενώ εξήγησε γιατί έκανε την συγκεκριμένη αναφορά. Το είπα διότι υπήρχε μια εικόνα του Αγίου Ιακώβου, ναι, στο γραφείο του Αρχιεπισκόπου. Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος μου είπε ότι ο Άγιος Γιάκωβος, ο οποίος περιπιπτόντως είναι ένας από τους πιο πρόσφατους Αγίους της Εκκλησίας, ναι, ήταν ο πνευματικός του, ήταν ο μέντορας του. Γι' αυτό έγινε ο διάλογος. Έχει περάσει λοιπόν, πάρα αυτό. Πολύ χρόνο μαζί του. Είναι κάτι το οποίο ζεσταίνει την καρδιά μου το να ξέρω ότι υπάρχει ένας δεσμός με έναν πρόσφατο Άγιο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αλλάζω την πολιτική στάση, τη δική μου ή του κόμματος. Αποστάσεις από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ πήρε ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του κόμματος Γιώργος Τσίπρας. Εντάξει, τα θαύματα όχι αριστερά δεν είχε ποτέ. Στον πολιτικό της λόγο δεν είχε. Ούτε όλα τα δημοκρατικά κόμματα δεν είχαν. Δηλαδή αυτά ανήκουν σε κάποιους ιδιαίτερους χώρους. Κάθε ορθολογιστής άνθρωπος δεν μιλάει τέτοια πράγματα. Εντάξει. Ναι. Τότε γιατί το είπε ο κύριος Κασελάκης? Δεν ξέρω, πρέπει να ρωτηθεί ο ίδιος. Αυτό δεν είναι καλό στοιχείο πάντως. Με τα θαύματα, δηλαδή κατά λίγο σοκαριστικό. Φαρμακερά ήταν τα σχόλια εναντίον του Στέφανου Κασελάκη τόσο από τον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Βγαίνοντας από την Κολυμβήθρα, σχηματίστηκε ένας ήλιος του Πασόκ. Και μάλιστα μου είπαν μετά ότι είχε και πράσινο χρώμα, πιθανόν γιατί είχαν χρησιμοποιήσει αγουρέλαιο. Λοιπόν, αυτή τη συζήτηση θα κάνουμε. Είναι αυτή η αντιπολίτευση? Είναι αυτή η σοβαρή αντιπολίτευση? Απ' τη μια ο ένας επιστολές του Ιησού και από την άλλη ο άλλος τα θαύματα της Κολυμβήθρας. Τώρα τι θέλετε να σας πω κι εγώ, αστευόμενος, ότι σχηματίστηκε σφυροδρέπανο? Όχι. Όχι? Όχι. Α, μάλιστα. Δεν σχηματίστηκε. Από την πλευρά του πάντως, ο Στέφανος Κασελάκης ανέφερε ότι το μόνο θαύμα που έχει συντελεστεί είναι το γεγονός πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναστηθεί και πως έχει στηθεί στα πόδια του. Παγκόσμια ανησυχία για τη μορφή της επικείμενης αντεπίθεσης του Τελ Αβίβ κατά της Τεχεράνης μετά το ιρανικό χτύπημα με ντρόν στο περασμένο Σάββατο. Ο Νετανιάχου φέρεται να έχει κάνει προς τη στιγμή πίσω υπό τις πιέσεις των συμμάχων του, κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ιράν θα μπορούσε να αναθεωρήσει το πυρηνικό του δόγμα απειλή η Τεχεράνη, ενώ επέκταση των κυρώσεων κατά του Ιράν αποφάσισαν Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το Ισραήλ φέρεται να έχει ματαιώσει προς στιγμή τα σχέδιά του για μια εύρεια αντεπίθεση κατά του Ιράν, σύμφωνα με Ισραηλινά και Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Μετά την αναχέτηση περισσότερων από 300 Ιρανικούς πυράβλους και ντρόουνς, οι σύμμαχοι του Ισραήλ με πρώτες τις Ηνωμένες Πολιτείες άσκησαν σφοδρές πιέσεις στο Τελ Αβίβ να μην προχωρήσει σε αντίπεινα τα οποία θα έφεραν πιο κοντά το ενδεχόμενο γενικευμένη σύραξη στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, επίσημα, ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαμηνύει ότι το Ισραήλ θα λάβει τις δικές του αποφάσεις για
την ασφάλειά του, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η ένταση στα σύνορα με το Λίβανο, μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης Χεζμπολάχ. Το Ιράν, εν μέσω των συνεχιζόμενων απειλών από το Ισραήλ, προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να αναθεωρήσει το πυρηνικό του δόγμα, μην αποκλείοντας δηλαδή το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα. We have to ask Israel for a restrained answer to the Iranian attack. We cannot escalate. We cannot go step by step, answering every time higher to a regional war. I don't want to exaggerate, but we are on the edge of a war, a regional war in the Middle East, which will be sending shockwaves to the rest of the world, and in particular to Europe. Την ίδια ώρα, στην έκτακτη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποφάσισαν να επεκτείνουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν και κυρίως όσον αφορά την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυράβλων. We had a good debate and we feel it's very important to do everything to isolate Iran, to engage with the countries in the region, so that we can try to support a peace process. Στα συμπεράσματα που υιοθέτησαν 27 καλούν από κοινού το Ιράν και τους δορυφόρους του να σταματήσουν όλες τις επιθέσεις και προέτρεψαν όλα τα μέλη να επιδείξουν την μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση και να απέχουν από κάθε ενέργεια που μπορεί να αυξήσει τις εντάσεις στην περιοχή. Für uns ist wichtig, dass dieser Moment jetzt auch genutzt wird für eine weitere Deeskalation und dass Israel diesen Erfolg auch nutzt, um gewissermaßen seine eigene Position in der ganzen Region zu stärken und eben nicht mit einem eigenen massiven Angriff antwortet. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσαν επίσης νέες κυρώσεις κατά του Ιράν, που στοχεύουν μεταξύ άλλων σε ηγέτες και οντότητες που συνδέονται με τους φρουρούς της Επανάστασης. Κακοκαιρία Express αναμένεται να επηρεάσει τις επόμενες ώρες στη χώρα μας με ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους. Η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου είναι μαζί μου στο στούντιο για να μας πεις περισσότερα, Ελίνα. Καλησπέρα, Αθηνά. Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από την Παρασκευή το μεσημέρι. Θα διαρκέσει λιγότερο από 24 ώρες, μέχρι περίπου το Σάββατο το πρωί, σε κάποιες περιοχές και μέχρι το μεσημέρι. Πάμε να δούμε αναλυτικά ποια είναι τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης κακοκαιρίας που αναμένεται. Έχουμε λοιπόν βροχές και καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους θα είναι ισχυρές και θα δούμε στη συνέχεια και ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο. Θα έχουμε ενισχυμένους ανέμους, οι οποίοι θα φτάνουν τα 6 με 8 μποφόρ, ιδιαίτερα το βράδυ της Παρασκευής και το Σάββατο. Ασθενείς χιονοπτώσεις, όχι κάτι ιδιαίτερο, στα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά. Και πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια η μέγιστη τους 16 με 20 βαθμούς. Στα υπόλοιπα υπηρετικά και τα νησιά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 με 23 βαθμούς. Είμαστε κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Πάμε να δούμε τώρα που αναμένονται τα πιο έτσι έντονα φαινόμενα την Παρασκευή και στη συνέχεια θα δούμε και το Σάββατο. Να πούμε ότι τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν ουσιαστικά από την Παρασκευή, το μεσημέρι, με τοπικές βροχές και κατά τόπους καταιγίδες. Θα είναι πιο ισχυρές αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο και την Δυτική Στερεά, καθώς και τη Δυτική Πελοπόννησο, όπως βλέπουμε και στο χάρτη. Στη συνέχεια θα επεκταθούν ανατολικότερα τα φαινόμενα και θα επηρεάσουν και την υπόλοιπη χώρα και θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Και θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις από το απόγευμα, όπως είπαμε, στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Και κυρίως το βράδυ θα είναι έντονα στην Κεντρική και την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία, όπου χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Και μετά και τον Ντάνιελ, είναι μια ταλαιπωρημένη περιοχή. Έτσι ακριβώς, Αθηνά, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Επίσης στη Μακεδονία, τις Κυκλάδες και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Μάλιστα. Να πούμε, όπως βλέπουμε και στο χάρτη, ότι είναι λίγο πιο έντονη η προσοχή, ας πούμε, στη Θεσσαλία, λόγω του ότι αναμένονται έντονα φαινόμενα, πιο έντονα από τις υπόλοιπες περιοχές, η αλήθεια είναι, τα οποία θα δούμε στη συνέχεια ότι θα συνεχιστούν και το Σάββατο. Πάμε να δούμε και τον χάρτη του Σαββάτου, όπου τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά της χώρας ουσιαστικά, θα συνεχίσουν στη Θεσσαλία τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, μέχρι και το πρωί, καθώς και στην Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία, τις σποράδες και θα επηρεάσουν έντονα φαινόμενα επίσης στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα το Σάββατο, οπότε είναι οι περιοχές που χρειάζονται περισσότερη προσοχή. Να σημειώσουμε ότι δεν αναμένονται ακραία φαινόμενα, αλλά σίγουρα περιμένουμε μεγάλα ύψη βροχής τα οποία εφιστούν την προσοχή. Μάλιστα, με προσοχή λοιπόν τα επόμενα 24 ώρα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Ελίνα Καρέτσου. Και εμείς να αλλάξουμε κλίμα. Νέο ηχητικό ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας αποκαλύπτει την αντίδραση των αστυνομικών μετά από τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Αρχιφύλακας του Τμήματος Αγίων Αναργύρων καλεί την άμεση δράση για να ζητήσει βοήθεια, δηλώνοντας άγνοια για το τι έχει συμβεί. Να ελεγχθούν για ανθρωποκτονία διαπαραλήψεως οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, ζητούν οι συνήγοροι της οικογένειας του θύματος. Νέο ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή της γυναικοκτονίας της 28χρονης Κυριακής Γρίβα έρχεται στο φως της δημοσιότητας.
Δεν θα καταλάβει τι έχει γίνει τώρα, το μόλις το είδαμε. Τη στιγμή που η 28χρονη βρίσκεται μαχαιρωμένη από τον πρώην σύντροφό της, αρχιφύλακας του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων καλεί την άμεση δράση. Ζητάει βοήθεια. Ο διάλογος στη τηλεφωνική γραμμή ακολουθεί ως εξής. Άμεση δράση 23. Ναι, συνάδελφε. Παρακαλώ. Από τα Αγίων Αναργύρων, αξί. Έχουμε ένα μαχαιρωμένο άτομο έξω από τη Σκοπιά, τώρα το έχω δει από πάνω. Ωραία. Αν υπάρχει ομάδα με τουρνικέ. Κάποια στενοφόρο. Ποιος είναι ο συνάδελφος? Έξω από το ΑΠΑΤΑ θα γίνω αργύρα. Είναι ένας άνθρωπος μαχαιρωμένος, είναι συνάδελφος. Γυναίκα. Ναι, είναι συνάδελφος. Όχι, δεν είναι συνάδελφος, πολίτης είναι. Δεν θα καταλάβει τι έχει γίνει τώρα, το μόλις το είδαμε. Το όνομα σου, άνθρωπο. Αρχιφύλακας. Αυτή έγινε κάτι απ' έξω ή κάθε να ήταν εκεί? Απ' έξω από τη Σκοπιά έχουμε μαχαιρωμένο άτομο. Έτσι μιλήσει, ωραία. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Σε ανακοίνωσή της, η ελληνική αστυνομία αναφέρει ότι παρέδωσε από την πρώτη στιγμή στις αρμόδιες αγγελικές αρχές το σύνολο του οπτικοακουστικού και λοιπού προανακριτικού υλικού που συλλέχθηκε και θα συνεχίσει να παρέχει οποιαδήποτε συνδρομή της ζητηθεί στη δικαιοσύνη για τη διαλεύκαση της υπόθεσης. Η ένορκη διοικητική εξέταση των αστυνομικών, καθώς και ανακριτική διαδικασία, βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι 5 αστυνομικοί του τμήματος Αγίων Αργύρων που εμπλέκονται στο περιστατικό σήμερα υπηρετούν σε άλλες υπηρεσίες χωρίς να έχουν επαφή με πολίτες. Οι συνήγοροι της οικογένειας Κυριακής Γρίβα ζητούν να ελεγχθούν και για ανθρωποκτονία διαπαραλήψεως, πέρα από την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος για την οποία ήδη διερευνώνται. Η Κυριακή Γρίβα δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της ακριβώς έξω από το φυλάκιο του αστυνομικού τμήματος των Αγίων Αναργύρων. Δολοφονήθηκε ενώ είχε καλέσει το 100. Ήταν η έκτη γυναικοκτονία για το 2024. Πάμε με. Έχει έρθει εδώ. Ο πρωίν. Ναι, είναι εδώ. Οπότε να το στείλω στο αστυνομικό τμήμα. Ναι. Κι άλλο να τη σκότωσε. Τι αστυνοφόρο, γρήγορα. Ούτε. Τη διενέργεια πειθαρχικής έρευνας κατά της εισαγγελέως πρωτοδικών Λάρισας για τη διαχείριση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών παρήγγειλε η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και η Έλλη Ζώτηθο θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ακριβώς, Αθηνά. Πριν από 2 ημέρες έγινε γνωστό ότι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών προχώρησαν σε προσφυγή κατά της διάταξης της εισαγγελέως κυρίας Κεχαγιά, με την οποία είχε απορριφθεί η μηνυτήρια αναφορά τους κατά του τότε υφυπουργού παρά το πρωθυπουργό κυρίου Τριαντόπουλου ως προς τη διαχείριση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Σήμερα ήρθε η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ζητά την πειθαρχική έρευνα της εισαγγελέας πρωτοδικών που απέρριψε τη διάταξη για τους καταγγελθέντες υπουργούς εμπλεκόμενος στην υπόθεση των Τεμπών κατά παράβαση, όπως σημειώνει, του άρθρου 86 του Συντάγματος και του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Ελιζόδου, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Λίγες ημέρες απομένουν μέχρι το Πάσχα και από τις 22 Απριλίου τίθεται σε ισχύ το καλάθι των Ονών που περιλαμβάνει πασχαλινές λαμπάδες, παιχνίδια και σοκολατένια αυγά. Η Αντιγόνη Μιχοπούλου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα. Με 12 κατηγορίες προϊόντων ανοίγει το καλάθι των Ονού από τη Δευτέρα 22 του μηνός. Το καλάθι του Πάσχα ξεκινάει στις 24 του μηνός, ενώ είναι σε ισχύ το καλάθι Σαρακοστής. Στο καλάθι λοιπόν των Ονών εντάσσονται 12 κατηγορίες, όπως είπαμε, ανάμεσά τους οι πασχαλινές λαμπάδες και τα σοκολατένια αυγά. Ωστόσο, υπάρχουν και όλων των ειδών τα παιχνίδια, όπως επιτραπέζια, τηλεκατευθυνόμενα, φιγούρες, δράσεις και οχήματα και ηλεκτρονικά παιχνίδια και βέβαια βρεφικά παιχνίδια. Οπότε, Αθηνά, τη Δευτέρα 22 του μηνός ανοίγει το καλάθι των Ενωνών. Αντιγόνη Μιχοπούλου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Με απέλαση κινδυνεύει κάτοικος της Νησίρου που κατήγγειλε στις αρχές τη σεξουαλική παρενόχληση του ανήλικου παιδιού του. Οι κάτοικοι του νησιού πραγματοποίησαν χθες συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το αστυνομικό τμήμα, χαρακτηρίζοντας εκδικητική την απόφαση των αρχών, ενώ ο φερόμενος ως δράστης, που είναι υπάλληλος του μουσείου, παύτηκε από τα καθήκοντά του. Ανάστατη είναι η κοινωνία της Νησίρου τόσο για την καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ενός 10χρονου παιδιού από υπάλληλο του Μουσείου του Νησιού, όσο και για το γεγονός ότι ο μετανάστης πατέρας του παιδιού μετά την καταγγελία του αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο απέλασής του γιατί δεν διέθετε άδεια παραμονής.
κατήγγειλε καταρχήν την προηγούμενη Παρασκευή το περιστατικό. Εν συνεχεία εγγράφος τη Δευτέρα. Του υπεδείχθη να μεταβεί στην ΚΟ, στην ασφάλεια της ΚΟ, στο τμήμα ασφαλείας, για να δει και το παιδί παιδοψυχολόγος. Και με την επιστροφή του κρατήθηκε στο αστυνομικό τμήμα με την αιτιολογία ότι δεν έχει τα απαραίτητα έγγραφα διαμονής. Η δικηγόρος ανέφερε στο Attica TV ότι αρχικά του είπαν ότι θα κρατηθεί τρεις ημέρες μέχρι η αίτηση για άδεια παραμονής να περάσει το σύστημα, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος μετά από παρέμβαση του βουλευτή του ΚΚΕ Θανάση Παφίλη στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Παρ' όλα αυτά όμως αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο απέλαση σε 25 ημέρες χωρίς να μπορεί να μετακινηθεί από την Ίσυρο. Του επιδίδεται απόφαση πάλι του τμήματος της ασφαλείας της ΚΟ, απόφαση απέλασης, και του δίδεται προθεσμία 25 ημερών να εγκαταλείψει τη χώρα. Φοβερή αναστάτωση για την οικογένεια, για το ίδιο το παιδί που θεώρησε τον εαυτό του υπεύθυνο για την απέλαση του πατέρα του. Η αστυνομία σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι ειδοποιήθηκε από το χαμόγελο του παιδιού και κίνησε τις διοικητικές διαδικασίες εναντίον του πατέρα μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών για την καταγγελία. Η κράτηση του πατέρα ξεσήκωσε αντιδράσεις από τους κατοίκους του νησιού που πραγματοποίησαν διαμαρτυρία έξω από τον αστυνομικό σταθμό Νησίρου. Μάλιστα, σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν: απαιτούμε την απόλυτη προστασία κάθε μητέρας, πατέρα που δεν φοβάται να απευθυνθεί στις αρχές προκειμένου να προστατεύσει τα παιδιά του, της, τα παιδιά όλων μας. Θεωρούμε τη συγκεκριμένη δίωξη εκδικητική και καταχρηστική. Στο μεταξύ, ο καταγγελόμενος έχει αφαιθεί ελεύθερος και σήμερα ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού ότι τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων και σε βάρος του διενεργείται διοικητική έρευνα. Ωστόσο, δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να έρθουν στο φως και άλλες καταγγελίες, όπως σημείωσε στην εκπομπή του Μέγα Κοινωνία Ωρα Μέγα ο γυμνασιάρχης του νησιού. Τα πράγματα, δυστυχώς, από αυτά που βγαίνουν και θα βγουν και στην πορεία, είναι πολύ χειρότερα. Σίγουρα είναι με πάνω από 6. Από την πλευρά της οικογένειας του 10χρονου έχει ήδη ζητηθεί η δίωξή του. Μεγάλες καταστροφές και τουλάχιστον 5 νεκρούς άφησαν πίσω τους τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Νότιο Αφρική. 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Κένια από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Τις πληγές τους μετρούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τα νερά της βροχής να παραμένουν σε πολλές από τις πλημμυρισμένες περιοχές και το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι να προσπαθεί να ξαναβρει το ρυθμό του. Μπορεί οι περισσότερες από τις κεντρικές λεωφόρους του Ντουμπάι να δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία μετά την υποχώρηση και άνοιξη των όμβριων υδάτων. Ωστόσο, πολλές συνοικίες παρέμειναν πλημμυρισμένες για δεύτερη μέρα. Κανό και βάρκες πήραν τη θέση των πολυτελών SUV και σήμερα, καθώς αρκετοί δρόμοι εξακολουθούσαν να βρίσκονται κάτω από το νερό. Μάλιστα, υπήρξαν και εθελοντές που δήλωσαν πρόθυμοι να βοηθήσουν με τα κανό τους όπου χρειαζόταν ανάγκη. Στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι τα νερά έχουν υποχωρήσει. Ωστόσο, λόγω των καθυστερήσεων των πτήσεων Transit, χιλιάδες επιβάτες παρέμειναν εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο έως ότου πραγματοποιηθεί η πτήση τους. Η έντονη κακοκαιρία που έπληξε τις χώρες του κόλπου που βρίσκονται στην Αραβική Χερσόνησο ήταν μία από τις μεγαλύτερες που έχει περάσει από την περιοχή και έριξε μέσα σε λίγες ώρες σχεδόν διπλάσια ποσότητα νερού από όσοι πέφτει μέσα σε έναν ολόκληρο χρόνο. Με τους ειδικούς να επιρρύψουν την ευθύνη για τα καιρικά φαινόμενα στην κλιματική αλλαγή. Δρόμοι που κόπηκαν στα δύο, ξεριζωμένα δέντρα. Σημαντικές ζημιές σε υποδομές, αυτοκίνητα, σπίτια και επιχειρήσεις. Και τουλάχιστον 5 νεκρούς άφησε πίσω τη σφοδρή καταιγίδα με έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους που χτύπησε το φέρετρο Μαργκέιτ στην επαρχία Κουαζούλου Νατάλ της Νότιας Αφρικής. 3 από τα θύματα φέρεται να πνίγηκαν όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν παρασύρθηκε σε κοντινό ποτάμι. Οι προειδοποιήσεις από τη μετεωρολογική υπηρεσία εστάλησαν με καθυστέρηση και όταν ήδη οι δρόμοι είχαν μετατραπεί σε ποτάμια και είχαν αρχίσει να προκαλούνται εκτεταμένες ζημιές σε κρίσιμες υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας, ίδρυυσης και τηλεπικοινωνιών. Η επαρχία Κουαζούλου Νατάλ τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί στο επίκεντρο ισχυρών βροχοπτώσεων και σοβαρών πλημμυρών. Το 2022 περισσότεροι από 450 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή, καθιστώντας την μία από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές της Νοτίου Αφρικής. Χιλιάδες κάτοικοι στις κομιτείες Κισούμου και Κιρινιάγκα στην Κένια, όπου βρίσκεται το εθνικό πάρκο της χώρας, περίπου 100 χιλιόμετρα από το Ναϊρόμπι, έμειναν αποκλεισμένοι και άστεγοι μετά από έντονες βροχοπτώσεις που σάρωσαν τις περιοχές τους. Ολόκληρα χωριά βυθίστηκαν και υγρολεκτικά στα λεσπόμερα, με σπίτια και καλλιέργειες να βουλιάσουν στο νερό. Σύμφωνα με τις τοπικές ανθρωπιστικές οργανώσεις, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ σχεδόν 3.000 οικογένειες εκτοπίστηκαν από τις αιστείες τους.
Εντός τυχόν, σε δραματική κατάσταση έχει περιέλθει η παθολογική κλινική του νοσοκομείου Κιλκής, καθώς έχει ξεμείνει από ειδικούς γιατρούς. Περισσότερα για το θέμα θα μας πει η ιατρική μας συντάκτρια Ιωκά Στελιφεροπούλου. Ένα βήμα πριν από το Λουκέτο, φαίνεται πως βρίσκεται η παθολογική κλινική του νοσοκομείου Κιλκής, μετά τις δύο συνταξιοδοτήσεις και τρεις παρετήσεις των παθολόγων της. Έχει μείνει πλέον με δύο αντί για 7 ειδικούς γιατρούς και τα κενά καλύπτονται όπως σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων από το Διευθυντή του Τμήματος Αιμοδοσίας με τρίμηνη μετακίνηση, έναν αποσπασμένο παθολόγο από το Κέντρο Υγείας Δροσάτου και έναν παθολόγο από το ΕΦΚΑ Κιλκής. Ως αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, τόσο το παθολογικό όσο και το διαβητολογικό ιατρείο έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, ενώ το Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών λειτουργεί υπό την επίβλεψη γενικών γιατρών από τα κέντρα υγείας. Όπως σημαίνει το Σωματείο Εργαζομένων, πρόκειται σύντομα να παραιτηθεί και ένας ακόμη γιατρός από τους δύο που έχουν απομείνει δύο ειδικούς γιατρούς στο νοσοκομείο και πραγματικά φαίνεται πως η παθολογική κλινική τελεί υποκατάρρευση. Μάλιστα, μία λοιπόν κλινική όπως και άλλες που έχουμε καταγράψει και στο παρελθόν. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Ιωκάστη. Τις 97.000 πλησιάζουν οι εγγραφές στην ειδική πλατφόρμα για την επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές. Στην πλειοψηφία τους, οι αιτήσεις προέρχονται από ψηφοφόρους εντός της ελληνικής επικράτειας, ενώ οι εγγραφές των αποδήμων έχουν ξεπεράσει τη συμμετοχή των εθνικών εκλογών του 2023. Ας δούμε τι είπαν στο Άττικα εκλογής για τη διαδικασία που εφαρμόζεται για πρώτη φορά. Σε 11 ημέρες εκπνέει η προθεσμία εγγραφής στην ειδική πλατφόρμα για την επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου και μέχρι σήμερα εγγραφές έχουν ξεπεράσει τις 97.000. Κατά μέσο όρο υποβάλλονται 3.500 αιτήσεις ανά ημέρα. Πηγές του Υπουργείου Εσωτερικών εκτιμούν ότι ο τελικός αριθμός των αιτήσεων για την επιστολική ψήφο θα πλησιάσει τις 135.000. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία στις 29 Απριλίου στις 12 τα μεσάνυχτα και μετά να ξεκινήσει η εφαρμογή του νομικού πλαισίου ώστε οι εκλογείς που έχουν δηλώσει να λάβουν το εκλογικό υλικό και να ψηφίσουν. Σε ποσοστό 70% οι αιτήσεις για την επιστολική ψήφο προέρχονται από την ελληνική επικράτεια και από 67.000 ψηφοφόρους. Παράλληλα, οι αιτήσεις από πλευράς Ελλήνων του εξωτερικού ανέρχονται σε 29.500, ξεπερνώντας τα αντίστοιχα μεγέθη των εθνικών εκλογών του 2023. Εξ αυτών, 25.000, δηλαδή το 85%, προέρχονται από Έλληνες κατοίκους ευρωπαϊκών χωρών. Η επιστολική ψήφος προσφέρει σημαντική διευκόλυνση συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία, τονίζουν στο Άττικα TV Έλληνες του εξωτερικού. Διευκολύνει πάρα πολύ. Και ιδιαίτερα διευκολύνει αυτούς που δεν βρίσκονται και στη Βιέννη, γιατί δεν χρειάζεται να ταξιδέψουν να πάνε μέχρι την πρεσβεία. Παράδειγμα, ένας φοιτητής που βρίσκεται στο Γκράτς ή στο Λίντς. Αλλά επίσης και εμάς μας διευκολύνει ότι δεν χρειάζεται να πάμε εκεί, να έχουμε την αναμονή και μπορείς να το κάνεις ανά πάση στιγμή στο σπίτι σου από τη στιγμή που θα λάβεις το φάκελο. Σε σχέση με το να μην υπήρχε καθόλου αυτή η δυνατότητα, είναι ένα θετικό βήμα. Διευκολύνει τους Έλληνες. Στην περίπτωση τη δική μου έπρεπε να πάω σε μια πόλη που έχει ελληνική πρεσβεία, να κινηθώ από τη Μπολόνια της Ιταλίας στη Βενετία. Είναι αρκετά χιλιόμετρα, πρέπει να πάρω άδεια από τη δουλειά μου, δεν είναι πάντα εύκολο. Το θεωρώ μεγάλη χαρά να ακούφιση και προνόμιο που συμμετέχω και μπορώ να συμμετέχω με την εκλογική ψήφο. Το θεωρώ ότι για μας αυτό σημαίνει ότι έχουμε γίνει ενεργοί πολίτες, άρα υπάρχουμε και στο πολιτικό χάρτη. Οι απόδημοι που έχουν ζητήσει να ψηφίσουν μέσω επιστολικής ψήφου προέρχονται από 111 χώρες του πλανήτη. Η ηλικιακή κατηγορία 41 έως 50 ετών είναι αυτή από την οποία προέρχονται τα περισσότερα αιτήματα. Σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε την πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο μας Ελίνα Καρέτσου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την Παρασκευή, ο καιρός θα παρουσιάσει σημαντική επιδείνωση, επηρεάζοντας το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές και καταιγίδες, που κατά τόπους θα είναι ισχυρές, ιδιαίτερα από το μεσημέρι και μετά. Πιο αναλυτικά, αρχικά στη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, που γρήγορα στα δυτικά και τα βόρεια θα αυξηθούν και προς το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κατά τόπους και καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμία και από το μεσημέρι και μετά θα επεκταθούν ανατολικότερα και θα επηρεάσουν και όλη την υπόλοιπη χώρα, εκτός από την Ανατολική Κρήτη και τα Δωδεκάνησα που θα επηρεαστούν αργά το βράδυ. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά και θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις από το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά και το βράδυ στη Δυτική Πελοπόννησο, την Κεντρική και την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Μακεδονία, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια και κεντρικά ορεινά της χώρας.
Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο αρχικά νοτιοδυτική 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και από το απόγευμα δυτική βορειοδυτική έως 7 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, φτάνοντας αργά τη νύχτα και τα 7 μποφόρ, ενώ στο βόρειο Αιγαίο θα στραφούν σε βορειοανατολικούς ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 16 με 20 βαθμούς και στα υπόλοιπα επιρροτικά καθώς και στην νησιωτική χώρα τους 21 με 23 και τοπικά και τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και προς το βράδυ θα σημειωθούν βροχές και κατά τόπους καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, αρχικά δυτική και από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και από το μεσημέρι και μετά θα σημειωθούν βροχές και προς το βράδυ και καταιγίδες που αργά τη νύχτα θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις 2 με 3 και τοπικά 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ! Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άττικα. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση και αμέσως μετά η εκπομπή Γεγονότα 2.0. Από όλους εμάς δημοσιογράφους και τεχνικούς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ!